Κύριε Νικολάου, είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια αντίφαση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση κρατών η οποία στηρίζεται σε αρχές δικαίου και δικαιωμάτων του ανθρώπου και ανθρωπιστικές αξίες. Και την ίδια στιγμή καλείται να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, ας πούμε, το οποίο έχει και την ανθρωπιστική του διάσταση, αλλά έχει και την πρακτική του διάσταση. Πιστεύετε ότι μπορεί να επιληθεί αυτή η αντίφαση και με ποιο τρόπο? Θα σας πω, κύριε Παπαγεωργίου, καταρχάς για να ξεκινήσω από εκεί όπου τέλειωσε η συζήτηση με τους προηγούμενους ομιλητές. Και ένα ερώτημα το οποίο το θεωρώ πολύ κέριο που το θέσατε και εσείς εξ αρχής, το γιατί τώρα επιλέγει αυτή την τακτική η Ευρωπαϊκή Ένωση και γιατί δεν την επέλεξε πρωτύτερα με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίσει. Και να πούμε καθαρά ότι επιλέγει να αντιμετωπίσει με αυτόν τον τρόπο τώρα, έτσι ώστε να είναι αυτή θωρακισμένη, γιατί σαν Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά θα πάρει το επόμενο διάστημα, θα πάρει μέτρα, θα κάνει πρακτικές οι οποίες θα γενικεύσουν τις προσφυγικές ροές. Αυτό καταλαβαίνουμε εμείς από το γεγονός ότι στην επικείμενη γαλλική προεδρία η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρωταγωνιστήσει με τη λεγόμενη στρατηγική της Πηξίδα, θα πρωταγωνιστήσει με το σχέδιο πολέμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ονομάζεται Δύναμη Άμεσης Ανάπτυξης, έτσι ώστε στον ανταγωνισμό που έχει με άλλες ισχυρές δυνάμεις του κόσμου, την Κίνα, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, να γενικεύσει τις παρεμβάσεις, στρατιωτικές, υπεριαλιστικές επεμβάσεις σε μία σειρά από χώρες από όπου προέρχονται οι προσφυγικές ροές. Για παράδειγμα, στο Σαχέλ στην Αφρική, για παράδειγμα στη Μέση Ανατολή, στα στενά του Ορμούς, πράγματα τα οποία και η ελληνική κυβέρνηση, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, να το πω, γιατί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και των νατοϊκών επεμβάσεων υπάρχει συναπόφαση. Υπάρχει ομοφωνία. Άρα λοιπόν αυτή είναι η πραγματικότητα που έχει να αντιμετωπίσει. Θέλει να καλυφθεί, γιατί ξέρει ότι το επόμενο διάστημα μέσω των μεγάλων ανταγωνισμών στους οποίους εμπλέκεται, μέσω σχεδίων εμπλοκής και της Ελλάδας σαν χώρα και των άλλων χώρων, υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος οι υπεριαλιστικές επεμβάσεις, οι πόλεμοι οι οποίοι θα διεξαχθούν να κλιμακώσουν τις προσφυγικές ροές. Μάλιστα. Εκεί, αν θέλετε, βρίσκεται και το γιατί αλλάζουν, αν θέλετε, και με το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση, αλλά και με συνολικά τοποθετήσεις και της ελληνικής κυβέρνησης και της Κομισιόν, το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο, το αν αυτοί οι άνθρωποι είναι πρόσφυγες ή είναι μετανάστες. Και επειδή το λέτε, κύριε Λαβάνο, μία ερώτηση για σας. Πώς κρίνετε το ρόλο που έχει παίξει και συνεχίσει να παίζει η Ρωσία στην κρίση αυτή που έχουμε μεταξύ Λευκορωσίας και Πολωνίας? Κοιτάξτε να δείτε, η σχέση της Ρωσίας, της Λευκορωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντάσσεται συνολικότερα στη μεγάλη αντιπαράθεση και στους φοβερούς ανταγωνισμούς οι οποίοι γίνονται. Και αν θέλετε να το πούμε και διαφορετικά, σχετίζεται και από το γεγονός ότι συγκεντρώνονται πάρα πολλές χιλιάδες νατοϊκές δυνάμεις και ευρωπαϊκές δυνάμεις στα σύνορα της Ρωσίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια των αποφάσεων του ΝΑΤΟ, που είναι η περικύκλωση στρατιωτική της Ρωσίας και ο περιορισμός της Κίνας, στα πλαίσια των μεταξύ τους των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Άρα λοιπόν από εκεί απορρέει αυτή η στάση που κρατάει και η Ρωσία. Όμως δύο ζητήματα. Εργαλειοποίηση. Γιατί είναι, αν θέλετε, το τελευταίο δείχνει ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Δεν εργαλειοποιούν μόνο οι μεν. Και οι μεν και οι δε εργαλειοποιούν. Δεν είναι εργαλειοποίηση, για παράδειγμα, το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα τι λέει, να χρηματοδοτήσω εγώ με καταπιστευματικά τα ταμεία τις χώρες που είναι δίπλα από εκεί όπου προέρχονται οι πρόσφυγες, έτσι ώστε να τους κρατάνε εκεί και ταυτόχρονα να αναλαμβάνουν ιδιωτικές και μεγάλοι ευρωπαϊκοί όμιλοι εκεί να διεισδύουν για να κάνουν ανοικοδόμηση ή να αναλαμβάνουν δουλειές. Ή δεύτερο. Δεν είναι υβριδικός πόλεμος το γεγονός ότι υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία παραγωγής εκθέσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δίθεν ανθρώπινα δικαιώματα σε χώρες οι οποίες είναι στην επιρροή της Ρωσίας, της Κίνας ή, εν πάση περιπτώσει, έχουν κυβερνήσεις που δεν συμφωνούν ή αντίθενται στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ή το γεγονός, γιατί μπαίνει στη συζήτηση, πλέον υπάρχουν πιστήρια για το γεγονός ότι γίνονται pushbacks από τη Frontex, όπως και από το ΝΑΤΟ, νωρίτερα που είχε φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ να περιπολεί στο Αιγαίο. Και εδώ χρειάζεται και μια απάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Δηλαδή, τι, εμείς αντιλαμβανόμαστε σαν κομμάτι το διεθνές δίκαιο, εκφράζει πολιτικούς συσχετισμούς. Αλλά τι ισχύει για τους πρόσφυγες? Ισχύουν οι διατυπώσεις της Γενέβης ή ισχύει η νομοθεσία της Ελλάδας με το νόμο που πέρασε η κυβέρνηση της Δημοκρατίας? Ή είναι σύνομο το γεγονός ότι παραδέχεται ο κύριος Μηταράκης ότι γίνονται pushbacks στα ελληνικά χωρικά ύδατα? Υπάρχει λύση και ρεαλιστική, και θα σας την πω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, η οποία είναι εξής. Αντί η ελληνική κυβέρνηση, εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση, να ξοδεύει
δισεκατομμύρια για σχέδια, για αγορές εξοπλισμού, τα οποία δεν κατοχυρώνουν ούτε εγγυούνται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αντί να εμπλέκει τη χώρα στενότερα στα σχέδια ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μπορούν να αυξήσουν κατακόρφωμα τις επεμβάσεις της προσφυγικής ροής, να πιέσει τώρα για επιτροπές ασύλου με ευθύνη του ΟΗΕ εντός της Τουρκίας για μεταφορά των προσφύγων στις χώρες πραγματικού προορισμού και να τους εγγυηθεί όλα τα δικαιώματα. Κύριε Λαμπάνη, είναι σαφή η θέση. Περίθαλψη.